δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία οι δικηγόροι με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Χάρη Καστανίδη, για τους όρους και τις προϋποθέσεις ανοίγματος του επαγγελματός τους. Οι δικηγόροι που αντιτάσσονται κυρίως την κατάργηση των αλαχίστων αμοιβών και την κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών, αναμένουν τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Οικονομικών μεθαύριο Πέμπτη, προειδοποιώντας με κινητοποίησεις διαρχίας αν η κυβέρνηση επιμείνει στις θέσεις της για πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος. Οι δικηγόροι υποστηρίζουν πως η κατάργηση των αλαχίστων αμοιβών θα οδηγήσει σε κατάρρευση των ασφαλιστικών των ταμείων και των συλλόγων, αλλά και στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μάλιστα, για το θέμα πρότειναν να εφαρμοστεί το γερμανικό μοντέλο που καθορίζει ενδεικτικές τιμές. Λέμε ότι δεν είναι κλειστό επάγγελμα του δικηγόρου, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Για το θέμα του ανταγωνισμού που φημολογείται για την κατάργηση των αλαχίστων αμοιβολογίων, των εδευκών περιορισμών και τη διαφήμιση κλπ., είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εμείς πιστεύουμε, δηλαδή, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, το κράτος, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, να έχει έσοδα από τη δικιά μας παροχή υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι θα βρούμε τις λύσεις και να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές. Σε πιθανό ενδεχόμενο αδιεξόδο θα έχουμε νέο κύκλο κινητοποίησεων. Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση, νομίζω και η θέση της Ολομέλειας όπως είχε διαμορφωθεί στην Καβάλα, έχει βάλει κάποιους όρους, κάποιους στόχους, οπότε πιστεύω μέσα σε αυτά τα πλαίσια να βρούμε και λύσεις. Οι δικηγόροι εκτιμούν πως στο τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα τους γνωστοποιήσει το σχετικό νομοσχέδιο, ενώ την προσεχή Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, θα συγκληθεί η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για να εκτιμήσει την κατάσταση και να λάβει τις τελικές αποφάσεις.